Το Σάββατο, η Τουρκία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους κατοίκους της, προειδοποιώντας τους για ενδεχόμενες ισλαμοφοβικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές πράξεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δύο διαφορετικές ταξιδιωτικές οδηγίες, τις οποίες συμβουλεύει τους Τούρκους πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους απέναντι στην πιθανότητα ξενοφοβικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς και βίας. Επιπλέον, η Τουρκία προειδοποίησε τους πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα οι διαδηλώσεις να γίνουν πιο έντονες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων AFP, η πρώτη ταξιδιωτική οδηγία περιέλαμβανε μια προειδοποίηση για επικίνδυνα υψηλά επίπεδα θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας σε όλη την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, στη ταξιδιωτική οδηγία κατά τον ΗΠΑ, η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι υπήρξε πρόσφατα φυσική και λεκτική βία στις ΗΠΑ κατά των μεταναστών, καθώς και πράξη ρατσισμού. Αυτές οι προειδοποιήσεις φαίνεται να είναι μια μορφή εκδίκησης για τις προειδοποιήσεις παρόμοιας φύσης που εκδόθηκαν από δυτικές χώρες κατά της Τουρκίας, προειδοποιώντας τους πολίτες τους για την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων. Πείτε μας τη γνώμη σας για την τουρκική κίνηση αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή στο MSHD και πατήστε τα καμπανάκια για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.